Η μαγική σπίθα. Ένα παραμύθι του Hans Christian Andersen. Νυχτοφύλακα, είναι 10 η ώρα. Η νύχτα πέφτει σιωπηλή πάνω στη χώρα. Όσοι ξενύχτησαν και μείναν στο δρόμο θα τιμωρούνται από τον νόμο. Κανείς μη βγάλει τσιμουδιά, γιατί κοιμούνται τα παιδιά. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Για να δούμε τι θα μας πουν απόψε τα άστρα. Η πριγκίπισσα. Λένε πως θα παντρευτεί έναν απλό στρατιώτη! Σκάνδαλο! Σκάνδαλο! Κάποιο λάθος θα έχει γίνει σίγουρα! Λάθος! Για να δω πάλι! Ναι, βέβαια! Πω, πρέπει να ειδοποιήσω τον βασιλιά! Ένας απλός στρατιώτης! Πρέπει να ειδοποιήσω τον βασιλιά! Speculum mirabile clarissimus in astris rex vidi. Πώς? Μεγαλειότατε, τ' άστρα λένε πως η πριγκίπισσα θα παντρευτεί ένα απλό στρατιώτη. Ευχαριστώ, μάγισσα.
βλέπεις αυτό το δέντρο? Από μέσα είναι κούφιο. Σκαρφάλωσε στην κορφή του και μόλις βρεις μια τρύπα να μπεις μέσα και θα κατέβεις ένα βαθύ πηγάδι. Και τι θα κάνω εκεί κάτω? Θα βρεις πολλά χρήματα και θα γίνεις πλούσιος. Θα σου δώσω αυτή την μπλε ποδιά. Θα σε βοηθήσει για να αποκτήσεις το θησαυρό. Πολύ καλά μάγισσα, σίγουρα όμως θα θέλεις κάποιο αντάλλαγμα. Πες μου λοιπόν, ποιο είναι το μερτικό σου? Δεν θέλω ούτε δεκάρα, στρατιώτη. Μια χάρη θα μου κάνεις μόνο. Θα μου φέρεις το σακουλάκι με τις δυο τσακμακόπετρες που τις είχε η γιαγιά μου για να ανάβει φωτιά και τις ξέχασε εκεί μέσα. Πολύ καλά, μάγισσα. Θα σου κάνω αυτή τη χάρη. Τώρα θα σε δέσω με αυτό το σκηνή για να σε βοηθήσω να βγεις έξω. Όταν φτάσεις κάτω θα συναντήσεις τρία σκυλιά. Το καθένα από αυτά φυλάει ένα κυβότιο. Το πρώτο σκυλί έχει μόξιο σαν φλιτζόνια. Το δεύτερο έχει μάτια σαν μιλόπετρες. Το τρίτο έχει τεράστια μάτια σαν δυο πύργους. Στρώσου την ποδιά για να καθίσουν τα σκυλιά και πάρε το θησαυρό από τις κασέλες. Κάθισε φρόνημα, κάθισε φρόνημα και άσε με να δω τι έχει εκεί μέσα. Κοίτα τη σούφερα, φιλαράκο. Ωραία, δεν είναι? Έλα, κάθισε σε αυτή την όμορφη ποδιά και εγώ θα ανοίξω την κασέλα. Μπρος, φιλαράκο. Έτσι, μπράβο. Και τώρα, θησαυρός. Τι? Μόνο χαλκίνα κέρματα. Δεν βάριασαι. Και από το τίποτα καλά είναι κι αυτά. Ας πάρω μερικά. Φτάνουν τόσο. Εμπρός, καλό μου σκυλάκι. Κάθισε πάλι στην κασέλα σου. Έτσι, μπράβο. Καλοσύνη σου, φιλαράκο. Με υποχρέωσες. Γεια σου και σε ευχαριστώ για τα κέρματα. Hey, δεν είναι σωστό να με κοιτάζεις με τόση δύναμη. Θες να μάθουν τίποτα τα μάτια σου? Ασημένια κέρματα αντί για χάλκινα. Τώρα μάλιστα, πιάσαμε την καλή. Thank you.
Αυτό είναι φυσορυχείο. Κάνε στην άκρη. Θα γυρίσω να τις πάρω! Αυτό θα είναι το σακουλάκι. Και τώρα τράβηξε με πάνω! Τι κάνεις αυτές τις ακμαγόπετρες? Δικός μου λογαριασμός! Πήρες το θησαυρό και δεν τη δουλειά σου τώρα! Ακουμάγισσα, ή θα μου πεις τι θα τις κάνεις αυτές τις πέτρες ή θα σου κόψω το κεφάλι! Όχι! Άρπα τη λοιπόν! Για να μάθεις. Γεια! Ας κατηφορήσω για την πόλη τώρα. Οι πύλες κλείνουν στις 9 μετά μεσημβρία. Ει, φρουρέ, περίμενε με λίγο! Με την ψυχή σας φροντούσα
ανοίξει ο χάρος της ζωής σας. Γεμίστε τα ποτήρια, γεμίστε τα κρασί. Η νύχτα θα περάσει και θα έρθει το πρωί. Τραλαλαλα, τραλαλαλαλα. Με γλέντηκε μου, καπελά, κέρασε όλο το μαγαζί. Ποιος είναι αυτό? Χαίρεστε φίλοι μου, χαίρεστε όσο τραβάει η ψυχή σας, εγώ πληρώνω. Γεια σου Μαρκάρι. Δεν με διάζει, καπέλα. Κρασί. Γρήγορα, φέρε. Κρασί, καπέλο. Έλα, έλα, κέρνα όλο το μαγαζί. Έρχεσαι από μακριά, ε. Ναι, έρχομαι από πολύ μακριά. Χάλασε ένα ζευγάρι μπότες στο δρόμο. Πες μας καμιά ιστορία από τα ταξίδια σου. Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τη στεριά, βρίσκεται μια χώρα μαγική, τη λένε Αμερική. Εκεί ο σπάνιος φίνιξη, κι είναι όνειρο η ζωή. Ό,τι ζητήσεις θα το βρεις, είναι μια χώρα μαγική. Εξωτικά πουλιά, σ' όλο χρυσά κλουβιά. Και ό,τι πιάσεις είναι χρυσός, δεν ξέρεις τι θα πει φτωχός. Ποτάμι τρέχει το κρασί σ' αυτή τη γη, τη μαγική. Τι σαράβαλα πατούμενα είναι αυτά. Κρίμα στην αρχοντιά του. Θα σου δώσω αυτή τη στολή και θέλω για αντάλλαγμα το καλύτερο κοστούμι που έχεις. Σου αρέσει αυτό το καπελάκι? Γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης, χέρια πόδια στην αυλή, όλοι κάθονται στη γη. Και θα κουτί επάνω σου και σου πάει μούρλια. Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα με στο γάμο μια φορά. Γελάς την γεφρολόλα, γελάς την γεφρολόλα.
γιαγιάκα, τι έχεις μέσα στο καλάθι σου? Κουλουράκια και παστέλια. Τα αγοράζω όλα. Ευχαριστώ. Πάρτε κουλουράκια, παιδιά. Πάρτε τα όλα. Ωραία, αυτός πρέπει να είναι ζάπλος, παιδιά. Ναι, έχει υπόλοιπο παραδάκι όπως φαίνεται και δεν το κρύβει καθόλου. Ωραία, όλα θα αλλιώσουμε για καμιά βολτίτσα και μετά βλέπουμε τι κάνουμε. Συμφωνείτε, εντάξει. Ξεναγήσετε στην πόλη σας. Ήταν πολύ ωραία ιδέα αυτή να βγάλετε. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να δω όλα τα έξοδα. Όχι, εκεί δεν ζει ο βασιλιάς. Εκεί στο βάθος της δράμας είναι εξακουστή η λίμνη Αν. Πολύ ωραία ήταν. Αυτό εδώ είναι το νεκροταφείο. Α, αλήθεια. Θα σε πάμε στο βασιλικό κήπο, θέλεις. Ναι, βέβαια. Κοιτάζεις στο πάρκο των ελαφιών. Πολύ ωραία ήταν. Α, και από σκουπίδια βλέπω δεν πάτε πίσω. Θα σε πάμε και στο Λούνα Πάρκ. Ωραία ιδέα, στο Λούνα Πάρκ. Θα πάμε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, έλατε να δείτε τη μεγάλη ατραξιόν. Ο άνθρωπος που καταπίνει φλόγες. Όσοι έχουν αδύνατη καρδιά να κλείσουν τα μάτια του. Εδώ κυρίες και κύριοι. Εδώ κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τον μπαμπακύρι. Βλέπετε τα φίδια. Φίδια. Περάστε να κάθασετε. Το γύρω εφήματα μάτσου. Αστεχώς περάστε τον άνθρωπο που σηκώνει 300 κιλά σίδερο. Ωραία περιαπούδα. Αστε να δω ένα περιαπούδα. Περάστε κυρίες και κύριοι, ένα θέαμα μικρός και μεγάλο. Για μικρούς και μεγάλο. Περάστε κυρίες και κύριοι, ένα παρακαλώ θέαμα, ο γύρος του Έχεις δίκιο και πού να δεις την μετάμορφη πριγκίπισσα. Ποτέ μπορώ να δω την πριγκίπισσα. Θα χαλάσω. Κανένας δεν μπορεί να τη δει. Έλα, πάμε στο ξενοδοχείο σου.
ψηλά το φεγγάρι μου γλυφθεί με χάρη κι εγώ λαχταρώ να σε δω. Με κρατά στο κλουβί σου για πάντα δική σου, γιατί μόνο εσένα αγαπώ. Ακούω την καρδιά μου, την ακούω να κλαίει. Ζωή χωρίς αγάπη δεν αξίζει, μου λέει. Το γλυκό σου φιλί με γεμίζει ζωή, δεν μπορώ πια να ζήσω μακριά σου. Νιώθω πως είναι τώρα ευτυχισμένη, για πάντα στο όνειρό μου θα είμαι χαμένη. Θέλω τώρα της καρδιάς σου να ακούσω τους χτύπους που τόσο τους αυτή την ώρα θα έπρεπε να κοιμάσαι, κόρη μου. Δεν με πιάνει ύπνος, μπαμπά. Νιώθω σαν φυλακισμένη εδώ πάνω. Είμαι τόσο μόνη. Μια βασιλοπούλα δεν επιτρέπεται να βγαίνει έξω στους δρόμους. Η θέση σου είναι στο παλάτι, κόρη μου. Σ' αφήνω τώρα γιατί έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω. Ας κρυφτώ κάπου καλύτερα. Καλέ μου, μπαμπά, κάισε με να έρθω μαζί σου, σε παρακαλώ. Έχω αργήσει κιόλας και πρέπει να βιαστώ. Θα με περιμένουν στην αίθουσα συνεδριάσεων και δεν έχω ντυθεί ακόμα. Εκτός από βασιλιάς, είμαι και ανώτατος δικαστής του κράτους σου. Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε! Μεγαλειότατε, ο αρχιμάγειρας των ανακτόρων, μεσιέ ρωτείτε φρικαντεύω. Καλώς ορίζω τη μεγαλειότητά σας. Κατηγορώ αυτό το χαμίνι για κλεψιά. Το τζάκωσα στα ανακτορικά μαγειρία την ώρα που έβαζε χέρι σε ένα βάζο με μαρμελαδά. Ω, τι είπες, έκλεψε γλυκό από το βάζο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τι είπε, είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ακατάδεκτος. Αυτό το παιδί πήγε να κλέψει ένα βάζο με γλυκό! Μα αφού δεν είναι σε ηλικία να πάει στο στρατό, απορώ για ποιο λόγο τον κάλεσε ο μεγαλειότατος. Είναι μικρός ακόμα. Θα του τραβήξετε το αυτί και θα του δώσετε ένα γερό χαστούν. Έλα, μεγαλειότατε! Πάρτε τον από εδώ γρήγορα! Ο γενικός λογιστής του κράτους. Καλημέρα, μεγαλειότατε. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τα έξοδα και τα έσοδα του τρέχοντος μήνος. Αρχίζω από τα έσοδα. Έκτακτη εισφορά φορεί εισοδήματος, φορεί προς την κάνη της αξίας, μελωνιακή, δασμή πρόστιμα. 1.742 μάρκα και 8 σελήνια. Όσο τώρα για τα βασιλικά έξοδα και τις εγγένειες κρατικές δαπάνους, είναι τα πάνω περασμένα σε αυτό το βιβλίο και τους ακολούθους. Έξοδα για άλογα και άμαξες, σέλες γράσου για τις ρόδες, πέταλα υποσκευές, εκλειπίδια, κηδείες
ομάδες αυλικών επί διορθώσεις και διορκοσμήσεις, βεγγαλικά και συμμεστολισμοί για την εθνική γιορτή, έξοδα παραστάσεων ανταλλακτικά και λοιπά. Επίσης, έχουμε όλα... Έχουμε κάτι να σωμαίωνε ως σήμερα, ωραία. Τις πολεμικές δαχτώσεις... Όχι, ναι, ήρθε ένας ξένος το βράδυ και σκορπάει με τόση απλοχεριά τα λεφτά του που βάζω στοίχημα πως θα φύγει σήμερα κιόλας από την πόλη μας, απένταρος. Το ξέρεις? Όχι, ιδέα δεν έχω. Λένε ότι είναι ένας στρατιώτης. Ορίστε, ένας στρατιώτης. Όλα αυτά μας κάνουν 1.830.000 μάρκα και 6 σελίνια. Έχουμε παθητικό. Έχει τίποτα συγγενείς ή φίλους εδώ? Αν έχεις λεφτά για πέταμα, βρίσκεις 6 συγγενείς και φίλους να ξελαφρώσουν τον μπουκί σου. Όλοι τρέχουν από πίσω σου. Φαίνεται ότι θα μείνω πανί με πανί. Ορίστε, αυτό είναι το τελευταίο. Καλησπέρα, ξενοδόχε. Είναι μέσα ο ευγενής ξένος. Είναι στη Σοφίτα. Αφού τελειώσαν τα λεφτά του, δεν το χρειαζόμαστε πια. Ας πηγαίνουμε καλύτερα. Κατάρα, έχασα τη βελόνα μου. Αποκλείεται να τη βρω μέσα στο σκοτάδι. Όχι φως. Όχι χρήματα. Έχεις μαζί σου τι τσακμακόπεδες! Αχα! Οι τσακμακόπετρες! Είμαι στις προστάγες σου, αφέντη μου. Πα, είναι μαγικές αυτές οι πέτρες. Μπορώ να έχω ό,τι θέλω, δηλαδή. Ναι. Αν χτυπήσεις μια φορά θα έρθω εγώ, αφέντη. Αν χτυπήσεις δύο φορές θα έρθει ο μεγάλος μου αδερφός. Αν χτυπήσεις τρεις φορές θα έρθει το σκυλί που φυλάει το σεντούκι με το χρυσό. Είμαστε και οι τρεις στις προστάγες σου, αφέντη. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω λίγα χρήματα. Ωραία. Τι κρίμα αλήθεια να μην μπορεί κανείς να δει την όμορφη πριγκίπισσα. Τι αξία έχει η ζωή όταν είσαι φυλακισμένος σε ένα κάστρο? Αχα! Ξέρω τι θα κάνω.
Αφέντη, είμαι όπως πάντα στις προσταγές σου. Ξέρω ότι είναι περασμένα μεσάνυχτα. Θέλω όμως τόσο πολύ να δω την πριγκίπισσα, έστω και για μια στιγμή. Εδώ. Μην την ξυπνήσεις, Αφέντη. Είναι η πιο όμορφη πριγκίπισσα που είδα στη ζωή μου. Αυτής υψηλότης η πριγκίπισσα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα. Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα, κορούλα μου. Κοιμήθηκες καλά? Είδα ένα παράξενο όνειρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να σας το πω. Και βέβαια θα μας το πεις. Λοιπόν, τι όνειρο είδες? Ήρθε τάχα ένα τεράστιο σκυλί στο δωμάτιο. Με πήρε στην πλάτη του και με κουβάλισε πάνω από την πόλη, ώσπου φτάσαμε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο σπίτι, σαν παδοχείο. Με ανέβασε κατόπιν σε ένα δωμάτιο. Ήταν ένα στρατιώτης εκεί. Και τότε με φίλησε. Ο Θεέ μου, τι απέσωσε φιάλτης. Πράγματι, απέσωσε φιάλτης. Αυτή η ιστορία δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Λες ο αστρολόγος να έχει δίκιο. Ας έχουμε τα μάτια μας 14. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Να σκεφτώ κάτι. Α, το βρήκα. Θα μείνεις απόψε στο δωμάτιο της πριγκίπισσας, κυρία Ντελακρουά. Έτσι θα ξέρουμε αν αυτό που είδε ήταν όνειρο ή αν κάποια μαγική δύναμη την εξουσιάζει και την έχει υποχείριό της. Συνόδευσε την πριγκίπισσα στον πύργο. Τώρα αμέσως. Θα ήθελα να ξαναδώ το ίδιο όνειρο που είδα την περασμένη νύχτα. Θέλω να κοιμηθώ τώρα. Καληνύχτα. Τώρα ξέρω σε ποιο σπίτι πηγαίνει. Oh,
Φροντίστε το κανόνι! Είσαμε εδώ στο κτίριο! Έτοιμοι! Μπιρ! Σταματήστε! Δεν είναι αυτό το σπίτι του! Oh! Oh! Και αυτή εκεί η πόρτα είναι στο πρόου! Κι άλλο σταυρός εκεί πέρα! Ω, και εδώ υπάρχει ένα σταυρός! Και εδώ! Κι άλλος εδώ! Και εδώ! Και εδώ! Κι άλλος εδώ! Έριξαν λέει μια κανονιά και γκρέμισαν στα καλά καθούμενα ένα ολόκληρο σπίτι. Δεν πάμε να χασέψουμε λιγάκι, θα έχει πλάκα. Τι τους έπιασε πρωί πρωί. Τίναξαν στον αέρα ένα σπίτι γιατί ήταν μέσα λέει οι εχθροί του βασιλιά. Λοιπόν κύριε, ακούστε τη διάταξη της μάχης. Εδώ θα παραταχθεί το επίπεδο. Εδώ τα κανόνια και εγώ θα με έχω. Ανοησίες. Αρκετά κύριε, ας ακούσουμε τώρα και τη γνώμη του αστρολόγου μας. Τα άστρα αστρολέγου μας. Ανοησίες. Σε μου λέει, τι λες και εσύ για όλα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση είναι πάρα πολύ λεπτή. Και ως εκ τούτου απαιτείται υψηλή φρόνησης και πνεύμα αυτοθυσίας, δεδομένου ότι πιθανό να ευρεθώ... Ανοησίες! Παραλάβω εγώ αυτή την υπόθεση προσωπικά! Όπως επιθυμεί, Μεγαλειώτσος! Εμπρός! Μεγαλειωτάκι! Έφερα το αλεύρι. Θαυμάσια. Ταξιδεύοντας τα πέρατα του κόσμου μακριά, είδα πράγματα πολλά και θαυμαστά. Σαν να αντίκρισα εσένα, τότε σβήστηκε το χθες. Ήσουν πρώτη μες τις άλλες ομορφιές. Θα αρχώσουν κάποια μέρα, σε περίμενα να έρθεις στον ήρωα τον κόσμο για να μπει. Στα μάτια μου φαντάζεις η λακτίδα της αυγής, είσαι τώρα η ευτυχία της ζωής. Ταξιδεύοντας τα πέρατα του κόσμου μακριά, είδα πράγματα πολλά και θαυμαστά. Σαν να αντίκρισα εσένα, τότε σβήστηκε το πες. Ήσουν πρώτη μες τις άλλες ομορφιές. Thank you.
περιμένει. Πώς εκ τούτου η απόφαση του δικαστηρίου είναι? Θα σε κρεμάσουν αύριο το πρωί. Μικρέ, κάτι σου πες εδώ. Μη βιάζεσαι, χωρίς εμένα δεν θα αρχίσει η παράσταση. Δεν με πήγαν ακόμα στην κρεμάλα. Λοιπόν, άκου, θα σου δώσω 4 σελίνια άρπας να φέρεις τη στολή μου από τον παλιατζή. Στολή σου και δώσ' μου τα λεφτά σου, άντε! Ευχαριστώ! Προς τις κρεμάλες. Μεγαλειότατε, είναι αλήθεια ότι πριν πεθάνει ο κατάδικος, έχει δικαίωμα να ζητήσει κάποια χάρη? Ναι, ασφαλώς. Είναι δίκαιο από την πεθάνω. Λοιπόν... Θα ήθελα να καπνίσω την πίπα μου για τελευταία φορά. Πολύ καλά. Είναι δεκτό. Σώστα με από την κρεμάλα!
θα σου δώσω την πριγκίπισσα. Βοήθεια! Μεγαλειότατε, γνωρίζετε κολύμβηση. Πολύ καλά, εντάξει, φτάνει τόσο. Ανακοίνωση του βασιλικού οίκου προς όλους τους πολίτες της χώρας. Με μεγάλη χαρά σας αναγγέλουμε τους αραβώνες της γιατρός μας υψηλωτάτης πριγκίπισσας, την οποία πρικοδοτούμε με την αγάπη μας και το μισό του βασιλείου μας. Προτρέπουμε τους πολίτες να γιορτάσουν τους υψηλούς αραβώνες με τρικούβερτα γλέντια και χώρους. Κηρύσσεται αργία η σημερινή μέρα, με τη σφραγίδα και την υπογραφή του βασιλέου. Και τώρα, αγαπητά μου παιδιά, σας ενώνω με τα ιερά δεσμά του γάμου.
Βασιλεία, Βασιλεία.